φίλοι μου, είμαστε εδώ στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα μας φιλοξενεί το Λακαριό, εδώ στο κέντρο των Τρικάλων. Δίπλα μου έχω την αγαπημένη μου επί ενός έτου γνωριμίας την κυρία Βάσο. Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που ήρθες. Και καλώς σας βρήκα. Ήρθες στην πόλη μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Βάσο έχει τα χειροποίητα ζυμαρικά εδώ στα Τρίκαλα. Και όχι μόνο. Δεν έχετε μόνο ζυμαρικά. Όχι βέβαια. Εγώ τα έχω βέβαια δοκιμάσει σε εκθέσεις που έχω πάει μαζί και έχουμε συνυπάρξει με την κυρία Βάσο. Και τα έχω δοκιμάσει, τα έχω βάλει στις συνταγές μου. Και όχι μόνο, και σε πολλές κουζίνες που έχω δουλέψει. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και λέω, δεν τα δείχνω και στους φίλους μου. Να πούμε δύο λόγια, Βάσο μου. Να πούμε, Έλσα. Καλώς όρισες τα μαγειρέματα της Έλσας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ σε ευχαριστώ. Το εργαστήριό μας φυσικά δεν έχει μόνο ζυμαρικά. Εμείς φτιάχνουμε πολλών ετών 18 είδη ζυμαρικών καταρχήν, αρχίσαμε από τα ζυμαρικά. Παρασκευάζουμε 18 είδη ζυμαρικών από χιλοπίτες, τραχανάδες, χιλοπιτάκια, την περίφημη μανιταρό σπά μας που είναι φοβερή και κάνουμε γλυκά του κουταλιού, μαρμελάδες, πολύ ωραία λικεράκια. Και την περίφημη κυραλυφή μου που έχει σώσει κόσμο και ο Κοσμάκη. Αυτό δεν το ήξερα. Βέβαια, βέβαια. Και το πολτό σκόρδου να πούμε. Και ο πολτό σκόρδου που είναι και αυτό ένα πολύ ωραίο προϊόν και έχει σώσει πολλές νοικοκυρές. Το βάζει στο ψυγείο καταρχήν, είναι μόνο με λαδάκι σκόρδο. Το βάζει στο ψυγείο, διατηρείται για ένα χρόνο. Δεν έχετε κάποια μπαχαρικά, γιατί έχει πολύ ωραία γεύση. Όχι, μόνο το λαδάκι του. Λίγο λατάκι για συντήρηση, γιατί δεν έχω τα προϊόντα μου. Καταρχήν να πω ότι κανένα από τα προϊόντα μου δεν έχει συντηρητικό. Εάν θα μας πεις τι είναι το συντηρητικό, δεν ξέρω να σου απαντήσω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Δεν έχει κανένα μας προϊόν λοιπόν συντηρητικό και χρησιμοποιούμε λίγο λατάκι ίσα ίσα για συντήρηση. Φυσικά στο φαγητό θέλουν αλάτι όλα τα προϊόντα. Ναι, και όσο θέλει ο καθένας. Έτσι ακριβώς. Όλα μας τα προϊόντα λοιπόν παρασκευάζονται με πολύ αγνά υλικά, χωρίς συντηρητικά όπως είπαμε, φρέσκα λαχανικά, το τονίζω. Όχι με άρωμα λαχανικών, με φρέσκα λαχανικά και εκείνη η διαφορά τους που είναι τόσο νόστιμα. Από την Θεσσαλική βεβαίως, γη, έτσι. Εννοείται, από την περιοχή μας. Και γι' αυτό είναι και τόσο νόστιμα. Όποιος τα δοκιμάσει και όποιος τα έχει δοκιμάσει θα καταλαβαίνει τι λέω. Όταν λέω χιλοπίτες με τσουκνίδα, εννοώ με τσουκνίδα. Δεν έχει άρωμα δηλαδή, τσουκνίδας, όχι. Ούτε μόνο το ζωμό της, έχει όλη την τσουκνίδα. Τη βράζουμε, την πολτοποιούμε, τη ζυμώνουμε. Έτσι είναι όλα τα λαχανικά μας λοιπόν. Εδώ βλέπω έχει τσουκνίδα, όπως είπαμε. Ναι, φυσικά. Εδώ έχουμε φέρει ενδεικτικά τώρα μερικά από τα προϊόντα μας. Έχουμε χιλοπίτα, με τσουκνίδα, έχουμε με ντομάτα σκόρδο βασιλικό, έχουμε με καυτερή πιπεριά και πάπρικα. Είναι καυτερό δηλαδή αυτό. Λίγο καυτερό, όσο πρέπει, όχι να τρέχουμε. Ναι. Τόσο όσο. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Αυτό είναι με φέτα και λαδορίγανη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό το έχω δοκιμάσει εγώ. Αυτό είναι το παραδοσιακό. Βασικά έχω δοκιμάσει τα πάντα. Αυτό είναι το παραδοσιακό μας με αυγά και γάλα. Η χιλοπίτα κανονική δηλαδή. Ναι, έχουμε με παντζάρι και σκόρδο. Και αυτή πάρα είναι πολύ ωραία και πραγματικά. Αυτή. Ναι. Να πούμε δύο λόγια. Και με μανιτάρι. Με μανιτάρι. Ναι. Αυτά που σας λέω με λαχανικά είναι όλα χωρίς γάλα και αυγά. Είναι νηστίσιμα να το πούμε προϊόντα. Το λέω έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν έχουν αυγά και γάλα. Και βίγκαν, ναι. Πολύ ωραία. Αυγά και γάλα έχει μόνο αυτήν και μόνο γάλα έχει η φέτα. Το τυρί δηλαδή. Το τυράκι, ναι. Όλες ναι. οι άλλες είναι μόνο με λαχανικά. Αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμες. Πολύ ωραία. Και η μανιταρό σοπά μας, όπως είπα, που κατασκευάζεται, είναι κρυθαράκι που το έχουμε ζυμωμένο με κουρκουμά και έχει μέσα μανιτάρι από ξηραμένο πορτομπέλο. Είναι από τα ωραιότερα προϊόντα. Πραγματικά. Όποιος το είχε φάει, δεν είπε ένας δεν μου άρεσε. Εγώ το έχω κάνει κρυθαρότο. Γίνεται κρυθαρότο, γίνεται γιουβετσάκι, γίνεται σουπίτσα. Τρώγεται με ό,τι θέλεις, και το με λαχανικά, με κρεατικά, με κοτόπουλο, με θαλασσινά, όπως θέλει η ψυχούλα σου. Ετοιμάζεται μόνο σε 5 λεπτά και είναι ένα φαγητό που το τρως ανά πάσα στιγμή και τίποτα να μην έχεις στο σπίτι. Άμα έχεις ένα βαζάκι, έκανες φαγητό από το τίποτα και έφαγες. Μπράβο. Φυσικά σας. Οι τραχανάδες μας. Αυτό θέλω να πω. Να πούμε λίγο τους τραχανάδες που ξέρω ότι εδώ τους έχετε πολύ. Πάρα πολύ. Περί πολλού τους τραχανάδες μας. Εμείς εδώ έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα φαγητά, έτσι. Ο ξινός τραχανάς δεν έρχεται από κανένα σπίτι. Πάντα. Από κανένα σπίτι. Τουλάχιστον από το χωριό μου, γιατί εγώ είμαι από ένα πολύ ωραίο χωριό, το Γαρδίκι Τρικάλων. Από το χωριό μας λοιπόν όλα τα σπίτια θα είχαν εξού και το όνομα, το Γαρδίκι. Βεβαίως, θα είχαν τον τραχανά τον ξινό και θα είχαν και τον τραχανά τον σταρένιο που λέμε τον πλουγουρίσιο, τον γλυκό, έτσι τον κάνουμε εμείς. Το γλυκό τον κάνουμε χωρίς να ξυνήσει το γάλα το σταρένιο. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο τραχανάδες δεν λείπουν από κανένα σπιτικό. Είναι η. Τι να πω τώρα, είναι η βαρχίδα εδώ του μαγαζιού μας. Είναι τέλειος. Τρώγεται λοιπόν ο ξινός τραχανάς πάντα και φυσικά όλο το χειμώνα που είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σας φας στο άψε σβήσε.
Κάνουμε το ξινό λοιπόν, κάνουμε το σταρένιο, κάνουμε το γλυκό τραχανά που είναι όπως είναι ο ξινός αλλά χωρίς να έχει ξινήσει το γάλα. Mm-hmm. Κάνουμε τον λαχανικό που είναι υπέροχη σουπίτσα λαχανικών. Για τα παιδάκια, ναι, 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 ο λαχανικό που είναι υπέροχος. Και τον καυτερό που είναι και αυτός με καυτερή πιπεριά και πάπρικα, ναι, πολύ ωραίος. Ο οποίος καυτερός είναι ένας τραχανάς που μπορείς να τον φας ανάμεικτο με όλους. Και σκέτο, αλλά και μίξ. Γιατί σαν ένα πασπαρτού, το τέλειο, βάζεις παντού. Τέλειο, τέλειο, δεν το συζητώ. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε τον ξινό. Να κάνεις τον καυτερό τώρα με τον λαχανικό είναι το κάτι άλλο. Να τον κάνεις με τον ξινό, λίγο πιπεράτη γεύση είναι όνειρο. Εσύ που συμμαγείρεσαι καταλαβαίνεις πολύ καλά τι λέω. Να πούμε λίγο και διαβάσω πού μπορούμε να βρούμε αυτά τα πολύ ωραία προϊόντα σας. Μάλιστα. Αυτά τα προϊόντα, εκτός από εδώ από τα Τρίκαλα που τα βρίσκετε και στο εργαστήριό μας και με ένα τηλέφωνο σας τα φέρουμε στην πόρτα μας στα Τρίκαλα. Εκτός Τρικάλων. Βεβαίως, εκτός Τρικάλων λοιπόν μπορείτε να τα παραγγείλετε και με τα τηλέφωνά μας όλα και σας στέλνουμε με courier, έρχονται στην πόρτα σας. Και μπορείς να γκουγκλάρει και όλα αυτά. Βεβαίως, στο e-shop μας έχουμε και e-shop, ναι. Και μπορούν να τα βρουν οι άνθρωποι τους, τα στέλνουμε στο σπίτι τους. Εκτός από αυτά, λοιπόν, εμείς πηγαίνουμε και σε πάρα πολλές εκθέσεις που μπορούν να μας βρουν οι άνθρωποι και Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε δύο φορές το χρόνο και Λάρισα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα και πάμε Θεσσαλονίκη. Και Θεσσαλονίκη εννοείται δύο φορές το χρόνο σίγουρα. Ναι. Αθήνα πάρα πολλές φορές, πάνω από 15 φορές το χρόνο. Μας βρίσκουν για να μπορούν και να μας βρίσκουν και να γνωρίσουν και ήδη. Αφού λειτουργεί η επιχείρησή μας αυτήν 15 χρόνια, ήδη με άνθρωποι έχουμε μπει σχεδόν σε όλα τα σπίτια, ειδικά στην Αθήνα. Σε τόσα σπίτια, έχουν πάει σε όλες τις γειτονιές, έχουν γνωρίσει οι άνθρωποι τα προϊόντα μας και ευχαριστούμε τον κόσμο όλο που μας προτιμάει. Πραγματικά ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί είναι προϊόντα που είναι φυγαλμένα με πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη. Φαίνεται και στα μάτια σας. Και όταν μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραία, τα δοκιμάσαμε, ότι άρεσε κτλ., εμείς πέρα από το αντίτιμο που είναι λοιπόν, που πραγματικά αυτό είναι ο βιοπεριβαστικός μας. Είναι, με αυτά ζούμε. Πέρα από αυτό, λοιπόν, ευχαριστία σε δυο φορές. Έτσι, έτσι. Η αλήθεια αυτή που είναι. Είναι συμφωνώ. Λοιπόν σαν να σου λένε κάτι και το έχεις παράξει με πολύ αγάπη. Παίρνετε δηλαδή αυτή την αγάπη και αυτή την. Αυτά. Ότι τους αρέσουν τα προϊόντα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, και εγώ αφού είμαι εδώ και μου δίνει τον τραχανά η κυρία Βάσο από το Γαρδίκι, λέω να φτιάξω μια πολύ ωραία συνταγούλα. Θα φτιάξω μια ωραία τραχανόπιτα. Τέλεια η τραχανόπιτα. Και φυσικά με πολύ ωραίο λουκάνικο τοπικό του κυρίου Νταλιάνη. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ και που εγώ, κοριτσάκι μου, για να ξέρεις την τραχανόπιτα, όταν ήμουν παιδί, η μαμά μου την έκανε σίγουρα μια φορά την εβδομάδα το χειμώνα. Είναι ό,τι καλύτερο και για όλη την οικογένεια και για τα παιδάκια και για όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα προϊόντα. Χάρηκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλσα μου, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πολύ. Αγάπη μου, να σε καλά. Φίλοι μου, αφού ψωνίσαμε
όλα τα υλικά που χρειαζόταν για την τραχανόπιτα. Γυρίσαμε εδώ στο κατάλημα που φιλοξενούμε, εδώ στα Τρίκαλα, στο Νόμαρτς. Μας διέθεσε αυτό το μικρό χώρο εδώ, το κουζινάκι του, το υπαίθριο, για να κάνουμε τη συνταγούλα μας και να τη δείξουμε σε εσάς. Οπότε ξεκινάμε να κάνουμε την παραδοσιακή εδώ τραχανόπιτα. Η ποδίτσα που βλέπετε είναι από εδώ, είναι παραδοσιακή ποδιά τους. Την αγόρασα για να μπούμε στο κλίμα και να φτιάξουμε εδώ την πολύ ωραία συνταγούλα. Οπότε πάμε για τα υλικά. Για τη συνταγή μας χρειαζόμαστε μία συσκευασία λουκάνικο τρικάλων πρασάτο από τον Νταλιάνη, τη Θεσσαλική Νταλιάνης. Μία συσκευασία. Θέλουμε τραχανά ξινό γύρω στα 300 γραμμάρια, 250 γραμμάρια τραχανά καυτερό, 5 αυγουλάκια. Θέλουμε 700 γραμμάρια νερό, 500 ml γάλα, έχουμε πάρει το τρίκι, το παραδοσιακό γάλα εδώ, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, φυσικά πάντα χρησιμοποιώ το θεά. Θα βάλουμε το μπαχάρι, είναι η ζωή μας, αυτό που, τον άρχοντα, αυτό που είναι για τα κρέατα. Θα βάλουμε τυράκι 200 γραμμάρια φέτα τρικάλων. Θα συνοδέψουμε με πολύ ωραίο γιαουρτάκι εδώ παραδοσιακό, που πήρα από το γαλακτοπολείο το παλιό, που λέγεται η Στρούγκα. Και φυσικά θα πασπαλίσουμε με σουσάμι. Και φυσικά θα χρειαστούμε ένα ταψάκι μεσαίου μεγέθους με μια λαδόκολα και λίγο λαδάκι απλωμένο επάνω. Ας ξεκινήσουμε να κόψουμε το λουκανικάκι μας και να το βάλουμε στο τηγάνι. Θα το σοτάρουμε λίγο ελαφρά για να πάρει πολύ ωραία γεύση η τραχανόπιτά μας. Όπου η μυρωδιά είναι φοβερή, φίλη μου. Πολύ ωραίο αυτό το λουκάνικο. Όσο μπορούμε θα το κόψουμε πιο ψηλά. Έτσι, περίπου αυτό εδώ το μέγεθος. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε όλο αυτό το λουκάνικο έτσι, μικρά κομμάτια. Λαδάκι στο τηγάνι λίγο. Και θα ρίξουμε το λουκάνικο να το σοτάρουμε για λίγα λεπτά. Αφού ρίξαμε λαδάκι στο τηγάνι, ρίχνουμε τα λουκανικάκια. Όπως είπαμε, έτσι σε μικρά κομμάτια. Και φυσικά πάμε στη φωτιά. Ώσπου να γίνουν τα λουκανικάκια μας, εμείς σε μία κατσαρόλα βάλαμε 700 γραμμάρια νερό και 500 ml γάλα. Πάμε στη φωτιά μέχρι να πάρει μία βράση και να ρίξουμε μέσα το τραχανά μας. Τα λουκανικάκια μας έχουν πάρει χρώμα, όπου η μυρωδιά είναι φοβερή, φίλη μου. Θα τα ανακατέψουμε λίγο. Έτσι θα πάρει και ο τραχανάς μας πολύ ωραία γεύση. Λίγο ακόμα και θα βάλουμε το νεράκι μας να γίνεται για τον τραχανά. Όπου οι μυρωδιές είναι φοβερές. Το λουκάνικό μας έχει σοταριστεί, οπότε το αποσύρουμε από τη φωτιά λίγο να κρυώσει και βάζουμε επάνω το νεράκι και το γάλα. Θέλουμε απλά λίγο να πάρει μία βράση και βέβαια θα ρίξουμε τον τραχανά μας να βράσει. Όσο περιμένουμε την κατσαρόλα μας να γίνεται και το νεράκι μας και το γαλατάκι να βράσουνε, θα σπάσουμε σε ένα μπολ 5 αυγουλάκια.
Θα πάρουμε ένα πιρουνάκι να το ανακατέψουμε. Πήραμε το πιρουνάκι μας. Ανακατεύουμε καλά-καλά τα αυγουλάκια. Να σπάσει ο κρόκος και να διαλυθεί τελείως. Και θα τρίψουμε μέσα την πολύ ωραία φετούλα μας. Εδώ τη φέτα, την τοπική, τη φέτα από τα Τρίκαλα. Έτσι σε μεγάλα ωραία κομμάτια, μην την θρηματίσουμε πολύ, γιατί όταν θα τρώμε να νιώθουμε και λίγο το τυράκι. Ανακατεύουμε ελαφρά. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να ρίξουμε το μπαχαρικό μας. Παίρνουμε το μπαχαρικό μας τον άρχοντα, που είναι για τα κρεατικά. Αυτό θα δώσει και στην πιτούλα μας πολύ ωραία γεύση, επειδή έχει και ζυμαρικό μέσα. Αλλά βέβαια θα ενισχύσει και τη γεύση από το λουκάνικο. Να δούμε τι έχει μέσα. Έχει πιπέρι μαύρο, σινάπι, κάρι, μοσκοσίταρο, ρίγανη, σκόρδο, κρεμμύδι και αλάτι. Φίλοι μου, με αυτά τα μείγματα έχουν λυθεί τα χέρια μου. Δεν χρειάζεται να κουβαλώ τίποτα παραπάνω. Οπότε, θα βάλουμε 1-2 γενναίες τσιβιές. Πω. Η μυρωδιά είναι φοβερή. Έτσι, να ενισχύσει 2 μεγάλες τσιβιές, μην το λυπάστε. Θα δώσει πολύ ωραία γεύση. Λοιπόν, και ανακατεύουμε με το πιρουνάκι μας. Ανακατεύουμε καλά-καλά με το πιρουνάκι μας. Και είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε το πολύ ωραίο λουκανικάκι. Μην φοβάστε το λαδάκι αν πέσει μέσα. Ίσα-ίσα θα πάρει και πάρα πολύ ωραία γεύση. Το ανακατεύουμε και περιμένουμε το τραχανά για να βράσει. Το λατάκι μας έχει βράσει, οπότε πάμε να ρίξουμε το τραχανά. Είπαμε 300 γραμμάρια ψινό τραχανά και 50 καυτερό, έτσι λίγο για να το σπάσουμε κιόλας. Και φίλοι μου, θα το βράσουμε όπως βράζουμε τον κανονικό τραχανά που είναι να φάμε. Απλά λίγο θα το αφήσουμε λίγο παραπάνω. Τέλεια. Ρίχνουμε και το καυτερό μέσα και ανακατεύουμε. Όσο μπορούμε, ανατακτά χρονικά διαστήματα, το ανακατεύουμε για να μην μας κολλήσει στην κατσαρόλα. Ήδη βλέπουμε τον τραχανά μας αρχίζει και πίζει, αρχίζει και φουσκώνει. Θα περιμένουμε μέχρι να σωθούν όλα τα υγρά. Πω, ο τραχανάς μας, βλέπετε πόσο ωραίος έχει γίνει. Και αυτά τα κόκκινα είναι ο καυτερός ο τραχανάς. Αρχίζει και χυλώνει, ακούτε τι ωραία. Πω, οι μυρωδιές είναι φοβερές. Νομίζω ότι ο τραχανάς μας είναι έτοιμος. Έχει πυκτώσει, δέστε τον τι ωραίος που έχει γίνει. Και θέλω να το αφήσουμε λίγο στην άκρη να κρυώσει. Σβήνουμε το μάτι. Και όπως είπαμε, περιμένουμε να κρυώσει. Όπου έχει πηχτώσει, έχει γίνει πολύ ωραία και έχει σιγά σιγά κρυώνει. Λίγο να το βοηθήσουμε να τα ανακατέψουμε. Βλέπετε φίλοι μου, σε όλη τη συνταγή δεν έχω βάλει καθόλου αλάτι. Για ποιο λόγο? Εσείς αν δεν έχετε αυτό το μείγμα μπαχαρικών από το μπαχάρινη ζωή μας, βάλτε αλατάκι. Εγώ εντάξει,
Έχω το μείγμα που έχει τα πάντα μέσα και βέβαια σας προτείνω να το πάρετε κι εσείς να το έχετε στο σπίτι σας. Να μην χρειάζεται να ψάχνετε για μπαχαρικά, αλάτια κατευθείαν. Το βάζετε και ξεμπερδεύετε. Λοιπόν, περιμένουμε 2 λεπτάκια να κρυώσει. Ενσωματώνουμε μέσα στο σκεπασμένο εδώ μείγμα που έχουμε με τα φουλάκια μας και θα το ρίξουμε στο ταψάκι. Το μείγμα μας κρύωσε, οπότε το ρίχνουμε μέσα, σιγά σιγά μέσα εδώ στο άλλο το μείγμα που έχουμε και θα το ανακατέψουμε. Έχουμε γλύψει την κατσαρόλα, όχι όμως όλη. Για να δοκιμάσουμε. Φοβερό. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά που έχουμε μαζί, να γίνει ένας πολύ όμορφος χυλός, λαχταριστός και να το ρίξουμε στο ταψάκι μας. Ανακατεύουμε καλά, να πάνε όλα τα υλικά παντού. Αφού τα ανακατέψαμε καλά, παίρνουμε το ταψάκι μας και θα ρίξουμε όλο το χυλό μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε να ρίχνουμε το χυλό μας. Πω, φίλοι μου, οι μυρωδιές είναι φοβερές. Θα το στρώσουμε στο ταψάκι μας καλά. Όσο ομοιόμορφα μπορούμε. Και θα πασπαλίσουμε με σουσαμάκι. Ας πάρουμε και το σουσαμάκι μας, μπόλικο, μην το λυπάστε, ρίξτε το από πάνω, έτσι να ψηθεί, να γίνει πολύ νόστιμο. Και η πιτούλα μας, η τραχανόπιτά μας, είναι έτοιμη για να τη βάλουμε στο φούρνο. Η πίτα μας θα μπει στο φούρνο, σε καλά προθερμοσμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς στον αέρα, για 50 με 55 λεπτάκια. Και αφού ετοιμάσαμε την ωραία πιτούλα μας, τη φέραμε εδώ στη κυρία Θεοδώρα, εδώ πάνω να μας την ψήσει στο φούρνο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχτήκατε στο κατάλημά σας. Καλώς ήρθατε και δικιά μου χαρά να έχω τέτοιους ανθρώπους με χαμόγελο, λαμπερά μάτια και όρεξη για τη μαγειρική. Θα μας πείτε δύο λόγια. Πάρα πολύ. Βασικά να πούμε πόσα χρόνια είναι το κατάλημα εδώ που στεγάζεται. Το κατάλημα το έχουμε περίπου από το 2012. Μας στηρίζουν και Έλληνες και ξένοι. Προσπαθούμε να είμαστε φιλότιμοι, φιλόξενοι, καθαροί. Ο κόσμος αγαπάει τα τρίκαλα, ναι. Και μας στηρίζουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς από πού έχετε έρθει? Εγώ ήρθα από τον Εύρο, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Καπαδοκία. Είμαι τρίτη γενιά Καπαδόκισσα, για το οποίο βεβαίως είμαι και πολύ περήφανη. Βεβαίως, πολύ ωραία. Μένα δηλαδή χρόνια στη Θράκη πάνω στον Εύρο. Μόλις τέλειωσα τις σπουδές μου, γνώρισα τον άντρα μου, παντρεύτηκα και ήρθα σαν καθηγήτρια στα Τρίκαλα. Οπότε γίνατε και εσείς Τρικαλινή. Έγινα Τρικαλινή και έσμιξα την κουλτούρα των Καπαδοκών με την κουλτούρα των Καραγκούνιδων. Και έτσι δημιουργούμε θαυμάσιες πίτες με έναν συνδυασμό τοπικών προϊόντων και προϊόντων της Θράκης. Και φυσικά αυτές τις πιτούλες τις προσφέρετε στους ανθρώπους που... Σήμερα είστε τυχεροί, γιατί φιλοξενούμε
Επί τρίτη συνεχόμενη μέρα, φοιτητές, εθελοντές από την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα που ήρθαν να καθαρίσουν ειδικά εκκλησίες και μοναστήρια και όσες οικογένειες ζητήσαν βοήθεια για να καθαριστούν τα σπίτια τους από τις λάσπες. Μπράβο τους, ναι. Πολύ ωραία. Και επειδή με συγκίνησε αυτή η προσπάθειά τους, έδωσα τον ξενώνα δωρεάν να μείνουνε και προσπαθώ να τους δείξω όλες αυτές τις σπεσιαλιτέ των Τρικάλων και της Καπαδοκίας. Της παραδοσιακής κουζίνας. Της παραδοσιακής κουζίνας. Γιατί από ποιο μέρος της Ελλάδος και να είναι, είναι παράδοση. Ναι. Και εσείς κάνατε σμίξη. Έκανα σμίξη δύο πολιτισμών. Να πω ότι προσωπικά εγώ εδώ στα Τρίκαλα, όσο είμαι αυτές τις μέρες εδώ και έχω γυρίσει, έχω δει τόσο χαμογελαστούς ανθρώπους και τόσο ευγενικούς, πραγματικά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε, αλλά αυτό έρχεται και από εσάς. Δηλαδή αυτό που εμπνέεται είναι αυτή η λάμψη, αυτή η χαρά. Γι' αυτό σας δέχτηκα με τόση καλοσύνη σαν να σας ήξερα χρόνια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Εγώ έτσι είμαι σαν άνθρωπος, έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου. Λοιπόν, αφήστε με. Αυτή είναι η φιλοξενία. Έτσι, αυτό. Έτσι, αυτό πρέπει να δείχνει ο Έλληνας. Και αυτό πρέπει να δείχνουμε και παραέξω. Να δείχνουμε δηλαδή ακόμα και στην τηλεόραση. Να το βλέπουν οι Έλληνες τηλεθεατές ότι ακόμα υπάρχουν οι παραδόσεις μας, υπάρχει ευγένεια και αγάπη στον κόσμο. Εγώ αυτό που κερδίζω από τα παιδιά, γιατί δέχομαι πάρα πολλούς ξένους, είμαι υπεύθυνη ενός μεγάλου οργανισμού του G-Adventures, που εδράζει στον Καναδά, στο Λονδίνο και στην Κροατία. Δέχομαι παιδιά, φοιτητές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι είναι ξετρελαμένοι με αυτά τα απλά πράγματα που τους προσφέρουμε, δεν έχουν δοκιμάσει, σαν να δηλαδή είναι οι πεινασμένοι της Αφρικής. Τόσο πολύ τους αρέσουνε. Ναι, γιατί στο εξωτερικό πραγματικά είναι όλες οι κουζίνες είναι πολύ ωραίες, δεν έχουν τόσο νόστιμα προϊόντα. Και δεν έχουν αυτή την αγάπη. Δηλαδή να πλησιάσεις έναν φοιτητή, έναν ταξιδιώτη και να του δώσεις με ένα καλωσόρισμα ένα κομμάτι πίτα, λίγο τσάι, έναν καφέ, είναι τόσο ενθουσιασμένοι. Και λέω γιατί δεν το κάνουν όλοι οι Έλληνες. Είναι τόσο απλό, δεν κοστίζει τίποτε και γεμίζουμε Ελλάδα όλους αυτούς. Έτσι. Έχω μάθει ότι ήσασταν καθηγήτρια. Ναι. Είχατε φροντιστήριο. 42 χρόνια. Οπότε και να κάνετε με πολλά παιδιά. Με πολλά και από όλο τον κόσμο. Και από όλο τον κόσμο. Μεταλαμπαδεύσατε αυτή την αγάπη σας πάρα για την παράδοση. Πάρα πολύ. Φιλοξενία. Φωνάζω τους φοιτητές, τους ξένους και τους δείχνω πώς να ανοίγουν τα φύλλα. Τους πηγαίνω στο χωράφι. Μαζεύουμε τα σταφύλια. Τους δείχνω πώς καλλιεργώ το σπανάκι, γιατί όλα τα παράγουμε, για την οικογένειά μας όλα τα παράγουμε. Μπράβο σας. Έχουμε κότες. Είχαμε και κατσίκια, αλλά φάγανε τα σταφύλια του άντρα μου και ο άντρας μου δεν θέλησε να τα κρατήσει ξανά. Προτιμώ το κρασί μου, είπα από τις κατσίκες. Ναι. Και προσπαθώ και τα εγγόνια μου, όλα τα εγγόνια μου, όπως σου είπα, έχουμε ποδίτσες. Τα δείχνω πίτσες, έχω 6 προς το παρόν. Τα δείχνω πίτσες. Ευχαριστώ. Την αγάπη για τα σπιτικά τα πράγματα. Μπράβο σας, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Αυτό θέλουμε να περάσουμε όλοι στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Μακάρι, τι να σας πω, αυτή η γενιά η νέα να πάρει τα φώτα από εμάς. Εμείς που αγαπάμε την παράδοση και θέλουμε να τα αυτό δώσουμε. Αυτό εξαρτάται από τους γονείς. Ναι. Αν από μικρά οι γονείς τα πάρουν, τα δείξουν, αγαπούν τη ζήμη, αγαπούν όλη αυτή την αλεύρια, τη φασαρία, το κακό, τα αγαπούν και θέλουν να τα κάνουν. Πόσες φορές δεν μου λένε και τα γειτονόπουλα, πότε να έρθουμε για πίτσα. Είδατε. Ναι. Είδατε. Εγώ απλώς τα άφησα να πέσουν τα αλεύρια κάτω, να πέσουν οι ζήμες κάτω, να αγαπήσουν αυτό βασικά που κάνουν. Είναι και στον άνθρωπο. Ναι. Δεν είναι μόνο στους γονείς, είναι και στον άνθρωπο. Κοιτάξτε εσείς πόσα παιδιά σαν μητέρα έχετε δείξει και έχετε φέρει την παράδοση σε αυτούς. Ναι, προσπαθώ πολύ. Για να πούμε λίγο που βρίσκεται το κατάλημα. Να έρθουν να σας δούνε. Το κατάλημα βρίσκεται στο κέντρο των Τρικάλων, ένα λεπτό με τα πόδια από την κεντρική πλατεία, από την πλατεία Συντριβανίου. Τι οδός είμαστε? Τιουσόν 51. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με μεγάλη ασφάλεια. Έχω δώρα εδώ με το κατάλημα και τα πολύ ωραία προϊόντα που έχει να σας προσφέρει, τα πολύ ωραία δέσματα. Και να σας δείξει. Να σας δείξει να μάθετε να κάνετε στα παιδιά σας. Διψάει. Μήπως έπρεπε να είναι η γιαγιά μου. Ίδιες είμαστε. Πολλές θέλω. Αλήθεια. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ανοίξατε το σπίτι σας και με δεχτήκατε. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Ευχαριστούμε κι εμείς.